ιδέα είναι κάπως τρομακτική. Οι δημιουργοί του, ωστόσο, θεωρούν ότι μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Το κούμπο θυμίζει γάτα, έχει τρίχωμα γάτας και κουνά την ουρά του σαν γάτα. Είναι όμως ένα ρομπότ. Κατασκευάζεται πού αλλού, στην Ιαπωνία. Και υπόσχεται να σας προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση. Αν βέβαια αγαπάτε τα ζώα και εκτιμάτε το ωφέλη από την πραγματική συνύπαρξη με εκείνα, το κούμπο μάλλον δεν θα σας ενθουσιάσει. Η εταιρεία μηχανικής Yukai, ωστόσο, που το παράγει, διαφημίζει ότι μπορεί να σας κάνει να νιώσετε σαν να χαϊδεύετε ένα κατοικίδιο. Αρκεί να αντέχετε στην όψη μιας ακέφαλης γάτας, χωρίς σκελετό, που κουνάει μάλιστα και την ουρά της. Εκτός και αν το επιχείρημα ότι δεν χρειάζεται φαγητό και φροντίδα, μπορεί να σας πείσει. Καταγράφει αν ένας ασθενής με σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή ή κατάθλιψη πήρε το χάπι του, αλλά και τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι το πρώτο ψηφιακό χάπι και μόλις εγκρίθηκε στις ΗΠΑ. Προκαλεί ωστόσο έντονο προβληματισμό, γιατί παρόλο που συγκεντρώνει κέρια δεδομένα για αυτές τις πολύ σοβαρές ψυχικές ασθένειες, η χρήση του εγείρει σημαντικά ηθικά διλήμματα. Ο μικροσκοπικός αισθητήρας που είναι σωματωμένος πάνω του ενεργοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με τα οξέα του στομάχου. Έχει μέγεθος ενός κόκκου άμμου, είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη, χαλκό και μαγνήσιο και επικοινωνεί με ένα έμπλαστρο στο σώμα του ασθενούς, στέλνοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Πότε και ποια δόση του φαρμάκου πήρε, αλλά και πόσο κοιμήθηκε και τι είδους δραστηριότητες έκανε κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι μια επανάσταση που θα οδηγήσει στην ψηφιακή αναμόρφωση του χώρου της περίθαλψης και της υγείας, λένε οι γιατροί που προσυπογράφουν το έξυπνο χάπι. Ένα ακόμη βήμα για την παραβίαση, αν όχι κατάργηση της ιδιωτικότητας, που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στον εφιάλτη του Orwell, προειδοποιούν οι επικριτές του. Η Πέπα το γουρουνάκι παίρνει ναρκωτικά με τις φίλες της, η Έλσα του Frozen πέφτει θύμα βιασμού και ο Δρακουμέλ πραγματοποιεί σφαγή στο στρουμποχωριό. Δεν είναι ανέκδοτα για μεγάλους, είναι μια φρικιαστική πραγματικότητα και απειλεί τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Το σκάνδαλο Elsa Gate παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Δημοφιλείς χαρακτήρες από παιδικά γίνονται ήρωες σε βίντεο για μεγάλους. Συνήθως είναι παροδίες και περιέχουν υλικό αποκλειστικά για ενήλικες. Εμφανίζονται όμως στις λίστες του YouTube με τα προτινόμενα βίντεο για παιδιά. Και αυτό γιατί αυτές οι λίστες διαμορφώνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Βάσει των πιο δημοφιλών αναζητήσεων και σχολείων στο YouTube, αλγόριθμοι εντοπίζουν τα βίντεο και τα ανεβάζουν σε δημοτικότητα. Βλέποντας τους οικείους χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων, τα ανυποψίαστα νύπια κάνουν κλικ επάνω τους. Σύντομα όμως, η ιστορία εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περιμένουν. Τα περισσότερα βίντεο τεχνικά δεν παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του YouTube. Περιέχουν όμως στοιχεία βίας, σεξ και υβριστική γλώσσα, απολύτως ακατάλληλη για κοινό που αποτελείται από παιδιά. Απαντώντας στην κινητοποίηση αρκετών διεθνών μέσων ενημέρωσης για το Elsa Gate, εκπρόσωπος του YouTube δήλωσε ότι το να αναζητεί κανείς αυτά τα ακατάλληλα βίντεο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα είναι σαν να ψάχνει βελόνα στα άχυρα. Το σκάνδαλο όμως έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, προειδοποιούν όσοι το παρακολουθούν, συστήνοντας τους γονείς την εφαρμογή φίλτρων στις αναζητήσεις των παιδιών στο YouTube, αλλά και αναφορά του ακατάλληλου περιεχομένου κάθε φορά που το κρίνουν απαραίτητο.